Άρα λοιπόν, είτε το μέσα είτε το έξω λιμάνι είναι ένα και ενιαίο έργο και έτσι θα ξεκινήσει και θα υλοποιηθεί. Και εύχομαι να ξεκινήσει γρήγορα. Θεωρώ επίσης υποχρέωσή μου για άλλη μια φορά που ακούω διάφορους φεδρούς τύπους να λένε γιατί δεν έφτιαξε και περιφέρονται ανά τα ζωδούς και τα δρύμα στις πόλεις και των χωριών και λένε γιατί δεν έστρωσε τσαΐλι από πάνω. Ξέρεις, Στέλη, τι είναι το τσαΐλι, Στη λογική των μηχανικών, το τσαΐλι είναι διαβαθμισμένο υλικείο πολύ μικρής διατομής, το οποίο μπαίνει ως υπόβαση ή ως επιστέγαση, τελευταία στρώση, προκειμένου να ρίξεις ένα δάπεδο ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Ή να κάνεις τσιμεντόπετρες. Κάποιοι λοιπόν που περιφέρονται στην Κόλλα λένε γιατί δεν το στρώσεις όλο αυτό με τσαΐλι για να μπαζωθεί και να κάνει. Και επειδή εδώ και η αστειότητα έχει και τα όρια της, κανείς μα κανείς που τα λέει αυτά δεν πέρασε από εκεί να δει, Θάνο μου, ότι είναι οι τρύπες τόσο μεγάλες και οι καθυζήσεις τόσο πολλές και συνεχείς, που όταν το βάζεις αυτό θα ήταν καλάθι, ένα κοφίνι που είναι τρύπιο και ένα κοφίνι και θα το γεμίζεις νερό και θα πηγαίνει γάνο. Υπάρχει και μία άλλη άποψη που έλεγε γιατί δεν έστρωνε κάτω ο Δήμος ένα ωραίο ντεκ για να περνά ο κόσμος και να πηγαίνει από εκεί και να περπατά. Και απαντήσαμε και σε αυτό ότι για να γίνει αυτό το κόστος για το λιμενικό ταμείο είναι 150.000 ευρώ και βεβαίως κατά το λιμεναρχείο η είσοδη προς τον Προβλήτα και προς τα ημερόπλια θα έπρεπε να είναι σε συγκεκριμένα ελάχιστα σημεία. Με περίφραξη και κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν όλοι το τι θα άκουγε ο Μιλόν αν η είσοδος του πλοίου του από την ζώνη των πεζών προς την επιβίβαση ήταν σε συγκεκριμένα σημεία συγκεκριμένων καραβοκυρίων, διότι έτσι θα ετύχαινε, σε κάποιους θα ετύχαινε. Τότε θα είχαμε άλλους περιφερόμενους που θα γύριζαν και θα λέγανε «Α, επίτηδες το έκανε για να σας βάλει αυτό». Δεν μας φόβησε όμως αυτό, ούτε αυτό, γιατί θα το κάναμε αν μπορούσε να γίνει. Και δεν έγινε γιατί από τον Οκτώβριο οι απόψεις και οι θέσεις του Υπουργείου ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουμε, τον Γενάρη θα ξεκινήσουμε, τον Μάρτιο θα ξεκινήσουμε. Και βεβαίως και στην τελική συνάντηση οι τεχνικοί παράγοντες και όσοι πολιτικοί, όχι οι πολιτικοί, λένε φαντάσου δήμαρχε να τα έκανες όλα αυτά και να ξόδευσε 150-160 χιλιάρικα εκεί, τι θα άκουγε σήμερα. Τα λέω αυτά για να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι ο Δήμος της ΚΟ, εάν αναλάμβανε το εσωτερικό λιμάνι, θα το είχε τελειώσει. Απόδειξη το ότι αναλάβαμε τα τρία σχολεία και σε λίγο θα παραδώσουμε το ένα και στο επόμενο διάστημα τα υπόλοιπα. Σημείωσα εκεί στην συνάντηση την δυσλειτουργία του νόμου δια των οποίων γίνονται τα δημόσια έργα και ειδικά στη συγκρότηση των επιτροπών, γιατί το έχουμε και εμείς εδώ. Παράδειγμα, σε μια επιτροπή Α έργου μπορεί να κληρωθεί οποιοδήποτε δημοτικός υπάλληλος. Ή δημόσιος υπάλληλος, αν δεν έχει ο Δήμος τον αρμόδιο αριθμό υπαλλήλων, όπως γίνεται με το λιμενικό ταμείο, που παίρνουμε υπαλλήλους του Δήμου, την Κεχπαπιά που παίρνουμε υπαλλήλους του Δήμου, τη Μαρίνα που παίρνουμε υπαλλήλους του Δήμου. Και βεβαίως οι επιτροπές αυτές, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν, δεν ήθελα να μπω σε ιδιαίτερη συζήτηση ποια και τι ήταν η επιτροπή. Αντελήφθηνα από αυτά τα οποία μου είπε η συνάδελφός μου, μηχανικός και προϊσταμένη του Τμήματος Λιμενικών Έργων. Καταλαβαίνεις, μου λέει, κύριε συνάδελφε, σου μιλώ ως μηχανικός, μου λέει ότι το να κρίνει ένα έργο λιμενικό ένας οποιοσδήποτε υπάλληλος, ακόμα και αρχιτέκτον που δεν έχει σχέση με τα λιμενικά έργα, πόσο μπορεί να καθυστερήσει και τι μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, μετά από διάστημα αρκετό και φαντάζομαι και ανάλογη πίεση του Υπουργείου, η Επιτροπή κατέληξε και ο φάκελος προσέγκριση και υπογραφή είναι από την προηγούμενη εβδομάδα στον κύριο Υπουργό. Περί της υπογραφής, της τελικής υπογραφής για την έκθεση και στη συνέχεια ελεκτικό συνέδριο. Ελεκτικό συνέδριο για τα έργα του ύψους αυτού. Λαμβάνεστε ότι επίσης ο έλεγχος θα είναι αρκετά προσεκτικός, θα έλεγα, και σοβαρός, αφορά ένα έργο 29 εκατομμυρίων προεκτώσεων. Η αισιοδοξότερη ημερομηνία είναι τα τέλη του Οκτώβρη για την οριστική κατακύρωση και την εγκατάσταση του αναδόχου. Ο ανάδοχος από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση, για τους έχοντες σχέση και όχι άσχετους οι οποίοι πολιτικολογούν, θέλει 20 μέρες τουλάχιστον
χρονοδιάγραμμα, έχει περιθώριο από 10-20 μέρες να καταθέσει το χρονοδιάγραμμα έναρξης και εκτέλεσης των εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος εκτέλεσης λέει ότι θα ξεκινήσουν από το εσωτερικό λιμάνι για να είμαστε έτοιμοι του χρόνου το καλοκαίρι. Και βεβαίως, ταυτόχρονα, αν υπάρχει μεγάλη, λέω τώρα εγώ, οργάνωση, καλή οργάνωση και καλή ροή πληρωμών, θα προχωρήσει και στο εξωτερικό λιμάνι με τις ταχύτητες που πρέπει να προχωρήσει ή τι πρέπει να κάνει. Στην άλλη πλευρά των πολιτιστικών μνημείων δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καμία εξέλιξη, και το επόμενο ταξίδι θα έχει σχέση με μια συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Προσπαθούμε να το κάνουμε μέχρι τέλος του μήνα για να δούμε σε τι φάση βρίσκεται και ο σχεδιασμός του Υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση των πολιτιστικών μνημείων της ΧΟ, περιλαμβανομένων βεβαίως και των αρχαιολογικών χώρων και του κάστρου, αλλά και των μουσουλμανικών τεμένων και των εκκλησιών. Στις εκκλησίες έχει αναλάβει τις μελέτες και τις εγκρίσεις η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Πιστεύω στο επόμενο διάστημα να έχουν τελειώσει και αυτοί και κάποια στιγμή να ξεκινήσουν οι εκκλησίες. Όμως η καθυστέρηση και η μη έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι τώρα βάζει σε αγωνία και άγχος όλους μας για το τι θα γίνει και στο επόμενο διάστημα με αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως τους ευρισκομένους εντός του κέντρου της πόλεως, δηλαδή μιλώ για την Ιπποκράτους, για την Γκαμάρα του Φόρου, για το Δευτερντά Τζαμί και βεβαίως τις αναστηλώσεις και τις υποδομές που έχουν καταρρεύσει στην αρχαία αγορά και στην περιοχή. Το κάστρο είναι μια πολύ μεγαλύτερη ζημιά, έχει μια πολύ μεγαλύτερη ζημιά, απαιτούνται πάρα πολλές εργασίες και μελέτες. Παραμένει κλειστό, δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα παραμένει κλειστό, όμως δεν αφήνουμε στιγμή και ώρα και μέρα της εβδομάδος που να μην ενοχλούμε τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να γίνουν όλα αυτά. Να σας πω τώρα κάτι, αν μας αναθέσουν το κατασκευαστικό στο αρχαία που αφορούν την αρχαία αγορά, τους τείχους αντιστήριξης στην Ιπποκράτους, είμαστε εδώ, το ξαναλέω, είμαστε εδώ να τα αναλάβουμε εμείς με δικά μας λεφτά. Παρά το ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει πάρει επιστολή που τους λέμε ότι ένα ποσοστό του ΤΑΠΑ να διαθέσει που εισπράττει από την ΚΟ, αυτά θα τα έχει τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ και λέμε, κύριοι, φέρτε τις μελέτες και εμείς αναλαμβάνουμε να τα φτιάξουμε εμείς. Είπε ο κ. Κυρίτσης, όποιος ενδιαφέρεται για την ΚΟ. Όποιος ενδιαφέρεται για την ΚΟ, θα είχε κάνει το εξής πολύ απλό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα είχε ήδη συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, θα του είχε εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση στην ΚΟ και θα του είχε ζητήσει πολύ απλά και επιτακτικά να προταχθεί ο έλεγχος. Μια πολύ απλή κίνηση, έστω και για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους. Ούτε αυτό δεν έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή. Έρχεται σήμερα απολογητικά να μας πει ότι τότε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ελπίζει, αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε ο κύριος Κυρίτσης, ότι θα υπογραφεί η σύμβαση, θα ξεκινήσει το έργο. Καμία αρμοδιότητα δεν είχαμε, αλλά θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει. Θέλω λοιπόν να θέσω τρία ζητήματα πολύ συνοπτικά. Κύριε Πρόεδρε, εμείς ως παράταξη συμμετέχουμε στη ψήφιση ζητημάτων, είτε με το ναι μας, είτε με το όχι μας. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι στο κομμάτι της εφαρμογής, της υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνουμε, είτε έχουμε ψηφίσει, επαναλαμβάνω, θετικά είτε αρνητικά, να έχουμε γνώση ποια είναι η έκβαση αυτών των αποφάσεων. Ως εκ τούτου, θέτουμε τα εξής ζητήματα. Θέλουμε να ξέρουμε τι έχει γίνει με τη λύση και την εκαθάριση του ενιαίου φορέα τουρισμού. Θέλουμε να ξέρουμε, επειδή μιλήσαμε και για το σεισμικό φαινόμενο, τι έγινε εκείνη η περιβόητη απόφαση που ελήφθη σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο για την μείωση ή την απαλλαγή τελών στις επιχειρήσεις που είχαν πληγεί από το σεισμό. Τι έγιναν, τέλος πάντων, μια σειρά από αποφάσεις, τις οποίες θα θέλαμε να καταθέσουμε εγγράφως, προκειμένου να ενημερώσουμε κι εμείς τα στελέχη της παράταξής μας και να διαμορφώσουμε άποψη και, αν θέλετε, και στάση. Έχουμε μπει και στην προεκλογική περίοδο. Θα θέλαμε... Θέμα δεύτερον. Δεύτερο. Στις 22 τρέχοντος, ανακοίνωση,
εκτός απρόοπτου θα επαναληφθεί η τελετή της αποδόσεως του όρκου του Ιπποκράτους υπό των νέων 7 αριστευσάντων ιατρών από τις 7 ιατρικές σχολές της χώρας μας, εις το Ασκληπείο, ο οποίος εφέτος συνδιοργανώνεται από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών, μια τεράστια οργάνωση, προεδρεύει ο ομόλογος του κυρίου Δημάρχου μας, ο κύριος Πατούλης, άρα είναι εξαιρετική η σύνθεση όλου αυτού του μεγάλου οργανισμού. Από το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, συνδιοργάνωτης, και από τον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ, κατά τα Ιωθώτα, εκτός απρόοπτου. Και εκεί μάλλον θα χρειαστεί πάλι συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Τελευταίο θέμα που θέτω, για το οποίο προέρχεται ή βασίζεται σε συζητήσεις με συμπατριώτες μας κόβου της Αθηναϊκής Παρικίας, οι οποίοι το καλοκαίρι, αυτούς μήνες ήταν εδώ. Το ξενοδοχείο Ακταίων, για το οποίο και ευχαριστώ, κυρία υπεύθυνος των οικονομικών του Δήμου μας, μου στείλατε όλα τα κείμενα που ήταν χρήσιμα να τους τα επιδείξω. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας που το ανέλαβε, του συμπατριώτου και φίλου μας του κυρίου Γεωργίου Κουτσού, τον αναζήτησα, αλλά έχει πάρει το νοματιόν του, πάλι είναι στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Λοιπόν, για να ακούσει το εξής, το μεταφέρω. Εμείς υπογράψαμε σύμβαση, ο Δήμος μας δηλαδή, με το νέο εκμεταλλευόμενο, το ιστορικό αυτό κτίριο, υπό την ονομασία Ακταίων. Είναι η ονομασία που του έδωσε η Ελλάς, όταν ήρθαν οι Έλληνες εδώ, και οι οποίοι εβάφτισαν τα δημόσια κτίρια και ορισμένα ιδιωτικά. Σε εκείνη την περιοχή, στρατηγέ, και συνάδελφοί σας, της προσωρινής διοικήσεως, υπό τον Κρεκούκια κυρίως, άκουγονται ονόματα που έδωσαν. Το ζαχαροπλαστείο απέναντι, Όασης, το κτίριο που στέγασε το ξενοδοχείο, Ακταίων, Πλάι, η Ποίηση, η Άβρα, Παραπέρα, ο Μπάτης, Παραπέρα, ο Ζέφυρος. Αυτή είναι η κατάσταση, τα βαφτίσια υπό τον εχθόντο τότε αξιωματούχων της λυπής Ελλάδας, όπως τη λέγαμε, εδώ. Έχουμε δικαίωμα αυτό να το παραγράψουμε? Δεν είναι σωστό να πάρει το όνομα ή μόνο το όνομα Αλμπέργο Ιλ Τζερσομίνο. Παραπέμπει σε ένα κομμάτι της ιστορίας μας, δεν διαγράφεται ιστορία, αλλά εξίσου σημαντικό, για να πω σημαντικότερο, είναι το όνομα που εδόθη από την πολυπόθητη πατρίδα κατά την ενσωμάτωση, Ακταίων. Είμαι βέβαιος ότι ο φίλος μας, ο Γιώργος ο Κουτσός, φίλος μας, θα αποδεχθεί την πρόταση να παραμείνει το όνομα. Είναι αξίωσή μας αυτή. Και παρακαλώ να εκφραστούν απόψεις, αν υπάρχουν διαφορετικές.